Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή Καλημέρα Θεσσαλία, σήμερα Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου του 2024, στην πρώτη μέρα της νέας τηλεοπτικής περίοδου που ξεκίνησε σήμερα και θα είναι και είναι η 20η χρονιά της εκπομπής Καλημέρα Θεσσαλία με αυτή τη μορφή, γιατί υπήρχε και νωρίτερα με άλλη μορφή, άρα είναι παλιότερη εκπομπή. Και όπως σας είπα πριν το διάλειμμα, είναι μαζί μας σήμερα ένας καλός φίλος της εκπομπής, ο μηχανικός ο Δημήτρης Καραγκούνης, ο άνθρωπος που όπως σας είπα συνέδεσε το όνομά του και την επαγγελματική του πορεία στο μεγαλύτερο μέρος της με τις εργασίες αναστήλωσης, αποκάλυψης, αναστήλωσης και επαναφοράς, εν πάση περιπτώσει, σε μια φόρμα του αρχαίου θεάτρου της Λάρισσας. Αλλά, Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα. Μου επιτρέπεις τον ελληνικό, φαντάζομαι. Νομίζω ότι έχεις γίνει αρχαιολόγος πια από μηχανικός. Θυμάμαι την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε τηλεοπτικά, γιατί συζητάμε και ιδιωτικά πολλές φορές, λέγαμε ότι μέσα στο καλοκαίρι του 24 το αρχαίο θέατρο θα έχει ολοκληρώσει και τη σκηνή, αλλά δεν το είδαμε. Έφυγες εσύ εντωμεταξύ. Ναι, εγώ έχω φύγει, ναι, εδώ και 1,5 χρόνο περίπου. Όσον αφορά το θέμα των μελετών, οι μελέτες ήταν όριμες, είχαν περάσει από το ΚΑΣ που τις είχαμε κάνει. Υπάρχει μια εμπλοκή, νομίζω αρκετά σοβαρή για μένα, με τη σκηνή, με το σκηνικό οικοδόμημα, διότι έχουν μπλοκάρει, στην ουσία έχει μπλοκάρει ο διαγωνισμός που αφορά την προμήθεια του Μαρμάρου και του Προλήθου. Και αυτό συμπαρασύρει και την ήδη συμβασιοποιημένη εργασία, η οποία αφορά την κατασκευή των αρχιτεκτονικών μελών, όπως είχαμε προβλέψει από τη μελέτη. Για τις κερκίδες. Γιατί, όχι, για το σκηνικό οικοδόμημα. Για το σκηνικό οικοδόμημα. Άρα, από τη στιγμή που ο ανάδοχος, βέβαια, έχει υπογράψει σύμβαση για να τα παράξει αυτά στον πενταξονικό παντογράφο, από τη στιγμή που δεν έχει το υλικό, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν μπορεί να προχωρήσει. Κινδυνεύουν αυτές οι συμβάσεις. Κοίταξε, αυτές οι συμβάσεις, αυτές από ό,τι ξέρω, παίρνουν επαναλαμβανόμενες, η μία δηλαδή συμβασιοποιημένη αυτή, και είναι και η σύμβαση του γερανοφόρου οχήματος που θα χρησιμοποιηθεί πάλι για την τοποθέτηση. Ας ελπίσουμε όλα να πάνε καλά. Αυτό γιατί έγινε να προχωρήσει. Το μπλοκάρισμα, είναι οι έρηδες μεταξύ των... Το μπλοκάρισμα είναι μεταξύ δύο υποψηφίων, ο ένας τον άλλον, και κάποιοι χειρισμοί που έγιναν στην πορεία έχουν φέρει το έργο σε αυτό. Άρα έχουν ημερομηνία να μπορούμε να πούμε ή δεν ξέρουμε πώς θα ξεκινήσουμε. Όταν έχεις με δικαστήρια είναι λίγο δύσκολο να πεις κάτι. Αυτό 20 χρόνια δεν είχε συμβεί, 30 χρόνια δεν είχε συμβεί, ή τουλάχιστον δεν είχε προκαλέσει τόσο μεγάλες καθυστερήσεις τώρα στο τελευταίο λεπτό. Τέλος πάντων, μακάρι να πάνε όλα καλά, γιατί καταλαβαίνεις, το έχουμε συζητήσει και πολλές φορές, ότι η Λάρισα και η Θεσσαλία το περιμένει αυτό το έργο, δηλαδή περιμένει την τελική του μορφή. Νομίζω εσύ το είχες πει σε εκείνο το ιστορικό γύρισμα που είχαμε κάνει για τους φύλακες των Μαρμάρων. Α, τότε με το σεισμό. Τότε που μας έπιασε και ο σεισμός, Μάρτιος του 21, ναι, πρέπει να ήταν. 3 Μαρτίου νομίζω, κάτι τέτοιο. Και κάναμε τα γυρίσματα εκεί και είχες πει σε εκείνα τα γυρίσματα, και το θυμάμαι, ότι η αποκάλυψη του αρχαίου θεάτρου και η αναστήλωσή του είναι η συγγνώμη των Λαρισαίων στην κακομεταχείριση που είχαμε επιφυλάξει για δεκαετίες. Σωστό. Οπότε τώρα νομίζω ότι υπάρχει μια προσδοκία. Μιλώντας χτες, όχι χτες, την προηγούμενη εβδομάδα, έμαθα και κάτι που δεν το ήξερα, για έναν μυκηναϊκό θολωτό τάφο που έχει βρεθεί στον περιφερειακό του Βόλου. Mm-hmm. Υπάρχει ένα βίντεο δικό σου στο YouTube, από το οποίο παρακαλώ να δούμε πλάνα. Είναι κάτι που νομίζω ότι η Θεσσαλία δεν το ξέρει πολύ καλά αυτό, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό έβριμα, σωστά? Κοίταξε, θα έλεγα ότι είναι πάρα πολλά τα μνημεία που ο κόσμος δεν τα γνωρίζει. Ναι. Και σημαντικά μνημεία. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα μειονέκτημα που έχει το Υπουργείο Πολιτισμού. Δηλαδή, με κάποιο τρόπο θα πρέπει ο κόσμος να μάθει για τα μνημεία, γιατί όταν δεν μάθεις για τα μνημεία, δεν ευαισθητοποίησε. Ναι. Και αυτός ήταν ο λόγος που ασχολούμαι αφιλοκερδώς, βέβαια, όπως πάντα, με το να βγάζω κάποια βιντεάκια στο YouTube για μνημεία τα οποία νομίζω ότι χρήζουν ιδιαίτερη σημασία και είναι και εγκατελειμμένα.
Αυτό, από ό,τι φαίνεται στο βίντεο, παρακαλώ Δημήτρη, αν μπορούμε να δούμε λιγάκι το βίντεο για το Μυκηνιακό τάφο. Προφανώς τώρα έγινε λίγο τσατραπάτρα, επίτρεψέ μου την έκφραση, για να ολοκληρωθεί ο περιφερειακός. Θυμάμαι ότι υπήρχε και μια σύγκρουση τότε του Δημάρχου Βόλου με την Αρχαιολογική Υπηρεσία κτλ. Τα γράφαμε δηλαδή στο ρεπορτάζ. Σκεπάστηκε με μια πολύ πρόχειρη κατασκευή και παρατήθηκε μετά εκεί. Να ολοκληρωθεί ο δρόμος, σοβαρό, σημαντικό έργο δρόμος, δεν το αμφισβητεί κανένας, αλλά υπήρχαν καθυστερήσεις προκειμένου να δούμε τι θα κάνουμε με το μνημείο, το κουκουλώσαμε και το παρατήσαμε. Πες μας λίγο για το ίδιο το μνημείο. Ναι, κοίταξε, το 2004, όταν γινόταν ο περιφερειακός, συμβαίνει αυτό, μου έχει τύχει εμένα σε άλλο τάφο, τα εισκαπτικά μηχανήματα πήραν την κορύφωση του τάφου επάνω. Ναι. Οπότε, τάφος ήταν ασύλλητος, έτσι. Ασύλλητος, στην κυριολεξία. Έγινε η ανασκαφή, ασύλλητος, είναι ένας τάφος εκπληκτικός. Μιλάμε για 15ο-13ο προ, με ταφές στο εσωτερικό, 9 ταφές, 7 εκ των οποίων ήταν στον τάφο και έχουμε και το χαρακτηριστικό ότι είναι από τους τάφους τους λίγους όπου έχουμε καύση μέσα στον ίδιο τον τάφο, ναι. Ατελή καύση. 2 νεκροί ήταν στο ανακουφιστικό τόξο, αλλά το σπουδαιότερο είναι ότι βρέθηκαν αρκετά κτερίσματα, μεταξύ των οποίων και χρυσά αντικείμενα, στο Μουσείο του Βόλου, τα οποία φυλάσσονται στο Μουσείο του Βόλου, τα οποία από εργαστήρια του εξωτερικού. Υπάρχει ένδειξη, υπάρχουν μελέτες πλέον, όπως ταυτοποιούμε το μάρμαρο παράδειγμα που είχαμε εμείς την περίπτωση στο Αρχαίο Θέατρο. Με κάποιο αντίστοιχο τρόπο ταυτοποιήθηκε ο χρυσός των αντικειμένων που βρέθηκαν στον τάφο με ψήγματα χρυσού από την περιοχή της Κολχίδος. Αυτό είναι κάτι σημαντικό στην περιοχή της Κολχίδος. Ξέρουμε όλοι, έχουν γίνει και εκεί άπειρες έρευνες, υπάρχουν ποτάμια, ο χρυσός είναι ποταμίσιος και άρα μετά από αυτή την ταυτοποίηση ερχόμαστε και λέμε δεν είναι μύθος, πλέον η αργοναυτική εκστρατεία είναι ένα γεγονός το οποίο έχει συμβεί, διότι αυτοί οι άνθρωποι ήδη από την αρχαιότητα έριχναν προβιές, τα δέρατα, μέσα στην κήτη του ποταμού, τα ψήγματα του χρυσού όπως ξέρουμε έχουν ένα βάρος ειδικό, πάνε χαμηλότερα, εγκλωβιζόταν μέσα στις προβιές ο χρυσός και κάποια στιγμή όταν κάποιος σήκωνε αυτό που λέμε την προβιά είχαμε αυτό το λαμπύρισμα και έχουμε αυτό που λέμε χρυσό μολοδέρας. Τώρα, βρίσκω τον τάφο το 2004, περνάει ένα διάστημα, θα κάνω την αποτύπωση, θα μελετήσω. Δεν δικαιολογείται όμως από το 2004 να υπάρχει μία πρόχειρη κατασκευή και όταν λέω πρόχειρη... Δημήτρη, μπορούμε να δούμε λιγάκι το βίντεο για να καταλάβουμε... Δεν είναι μία κατασκευή... Δηλαδή όταν το δει κάποιος από πάνω σου θυμίζει κάτι αυθαίρετο, τσαντήρι όπως το λέω, ένα κοτέτσι. Δηλαδή είναι και λυπηρό και ντροπιαστικό, αλλά δεν μπορεί να παραμένει... Εδώ είμαστε στο σημείο που είναι ο περιφερειακός. Σε ποια θέση είναι, Δημήτρη, βοήθησε με λίγο. Κοίταξε, όπως βλέπουμε εκεί φαίνεται... Στο βάθος είναι ο Βόλος, από ό,τι καταλαβαίνω. Στο βάθος όχι. Εδώ είναι το ρεύμα, εδώ που περνάνε τα αυτοκίνητα, που πάει προς Λάρισα. Α, προς Λάρισα. Στο ρεύμα το όπως το βλέπουμε αριστερά, που πάει προς Βόλο. Σε κάποιο σημείο αριστερά θα δείτε υπάρχει μια κατασκευή σαν να είναι ένα αυθαίρετο. Όλα αυτά τα αυθαίρετα που συναντάμε έξω από το Βόλο. Δηλαδή μια πρόχειρη κατασκευή από λαμαρίνες, κόκκινες, πράσινες, οτιδήποτε. Που έχεις χειρίσει εσύ, βλέπουμε. Ναι, ναι, ναι. Και θα δούμε μέσα στα χωράφια τίποτα. Αυτό. Ναι. Από ό,τι περιγράφεις, λοιπόν, είναι ένας από τα πιο σημαντικά ιστορικά μνημεία που έχουμε εντοπίσει στη Θεσσαλία. Που υπάρχουν ενδείξεις, όπως μας έλεγε ο Δημήτρης Καραγκούνης, ότι μπορεί να συνδέεται με την αργοναυτική εκστρατεία. Και αυτός ο τάφος, ο οποίος εντοπίστηκε ασύλλητος, είναι κάτω από αυτή την κατασκευή.
Καταλαβαίνω την ανάγκη να ολοκληρωθεί ο περιφερειακός του Βόλου. Ήταν μεγάλο έργο που συνετέλεσε πάρα πολύ στην ασφάλεια των κατοίκων και των περαστικών. Αλλά και αυτό το χάλι τώρα, πραγματικά δηλαδή. Δημήτρη, αν μπορούμε λίγο να προχωρήσουμε στο βίντεο, στο 1750, να δούμε κάποια από τα ευρήματα που βρίσκονται μέσα στο Μουσείο του Βόλου. Εκείνο το οποίο είναι λυπηρό, δεν μπορείς να περιμένεις 20 χρόνια για να ολοκληρώσεις μία αναστήλωση, αποκατάσταση, συντήρηση, οτιδήποτε. Αυτό γιατί κόλλησε, Δημήτρη. Τι πρόβλημα υπάρχει. Θα έλεγα η λέξη αυτό, ναι. Χωρίς να θέλω να γίνω έτσι εντός εισαγωγικών κακός, απαντάται σε πάρα πολλά μνημεία. Ναι, στα περισσότερα. Στα περισσότερα. Δηλαδή, να μην πω πάνω από το 90%. Είναι οικονομικό το θέμα. Δηλαδή, δεν έχουμε λεφτά να το κοίταξε, οπωσδήποτε χρειάζονται, ναι, περισσότερα κονδύλια. Ναι. Από θέμα χρημάτων. Θα πρέπει όμως κάποιος, όταν πρόκειται για ένα τέτοιο σημαντικό μνημείο, να κινηθεί και κάπως διαφορετικά. Mm-hmm. Δηλαδή, οι τρόποι υπάρχουν, χίλιοι δυο. Ναι. Δηλαδή και εμείς, παράδειγμα, κάνω τώρα τον παραλληλισμό για το θέατρο. Μπήκαμε σε 4 κοινοτικά προγράμματα. Δεν πήραμε χρήματα από το κράτος. Ναι, αλλά ναι, για να μπεις χρειάζεται δουλειά πέρα, ναι, από το οργάνωση, ωράριο. Οργάνωση, ναι. Βέβαια. Επίσης, κάπου σε κάποιες συνεντεύξεις, για να το πούμε και αυτό, άκουσα ότι ο τάφος εντός εισαγωγικών θα μεταφερθεί. Δηλαδή θα αποδομηθεί και θα πάει κάπου αλλού. Δηλαδή θα το πάμε πού, στην παραλία. Είναι γενικότερα μία συλλογιστική, και εγώ σε αυτά τα βιντεάκια αυτό τονίζω. Πρέπει και οι υπάλληλοι του Υπουργείου και το κράτος και γενικότερα να είμαστε λίγο πιο, να μην πω τη λέξη τώρα σοβαροί, θα πρέπει να είμαστε πιο εγκρατείς, πιο ρομαντικοί όπως λέω πάντα. Ναι, υπάρχει βέβαια μία αντιπαράθεση εκεί της σύγχρονης ζωής και του σεβασμού της με την πολιτιστική και την αρχαιολογική κληρονομιά. Μα δεν είπε κανείς ούτε να μην γίνουν οι δρόμοι, ούτε να μην γίνουν οι παιδίσεις, ούτε τίποτα. Ναι. Υπάρχει όμως συλλογιστική. Δεν μπορείς να βγάζεις ένα ποσό 10-15 εκατομμύρια και καλά έκανε ο Μπέος και τα έβγαλε να κάνεις το Μουσείο της Αργούς και να έχεις τον τάφο από όπου πιστοποιείται η αργοναυτική εκστρατεία. Από το 2004 κάτω από λαμαρίνες. Πάμε να δούμε λίγο πλάνα, Δημήτρη Παπαγιώτη, από το εσωτερικό του Μουσείου του Βόλου, όπου φιλοξενούνται μεταξύ άλλων βεβαίως και τα ευρήματα του τάφου. Ναι, είναι μία μικρή γωνία. Αυτή που βλέπουμε. Είναι αφιερωμένη γενικά στο λωτούς τάφους. Έχει και μερικά από τα αντικείμενα τα οποία βρέθηκαν στον τάφο. Εγώ λέω το εξής. Θα έλεγα ένα από αυτά τα ευρήματα, εάν το είχε ένα μουσείο του εξωτερικού, θα είχε κάνει μία αίθουσα του μισού μουσείου του Βόλου. Ναι. Να μην σου πω, θα είχε κάνει και ένα αντίγραφο της Αργούς και εμείς θα φωνάσαμε να το πάρουμε πίσω. Και εμείς ερχόμαστε, το κρατάμε κάτω από τη γέφυρα. Δηλαδή, εάν μπεις και κάτω από τη γέφυρα, εάν δεις δηλαδή γενικά την κατάσταση, δηλαδή λες, δεν ξέρω, και δεν είναι το μοναδικό μνημείο. Εγώ ναι, που πάω, δεν είναι ούτε να κατηγορήσω, ούτε να βγάλω κακία, ούτε τίποτα. Αλλά αν δεν το αναδείξεις, ναι, δεν γίνεται. Να πούμε λίγο μια κουβέντα και για τον Πεζεσθένη. Είναι μια συζήτηση που γίνεται στη Λάρισα. Έχει μπει σε μια διαδικασία αναστήλωσης του Πεζεσθένη, επαναλειτουργίας του. Επανάχρησης, ναι. Okay. Έχω δει κάποια φωτορεαλιστικά με θολωτά τμήματα στην οροφή του, με σίδερα μέσα για την αντιστήριξή του, γιατί προφανώς δεν μπορείς ένα τέτοιο κτίσμα να το αφήσεις χωρίς στήριξη. Αλλά διατυπώνονται και πάρα πολλές αντιρρήσεις γενικά για τον τρόπο με τον οποίο το χειριζόμαστε. Δεν έχει γίνει μια μελέτη εκεί, δεν είναι εγκεκριμένη από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Ναι, εγώ όπως δει, όλα. Όλα, ναι, δεν γίνεται αλλιώς. Ό,τι γίνεται εννοείται. Ότι περνάει από κάτω. Για να κάνω μια παρένθεση, βλέπεις εδώ. Ναι. Μιλάμε για εκπληκτικά, δηλαδή υπάρχει περιδέριο, μιλάμε για το τάφο του Μεκυναϊκού Βόλου. Επειδή του παίζει η εικόνα που έχει 1000 ψηφίδες χρυσές επάνω. Δηλαδή είναι μοναδικά αυτά τα ευρήματα. Να γυρίσουμε στον Πεζεσθένη. Όπως είπα και πριν, θα πρέπει να εξετάσουμε τον τρόπο
με τον οποίο επεμβαίνουμε στα μνημεία. Εγώ είμαι της σχολής των ήπιων επεμβάσεων. Ναι. Δηλαδή, όταν μιλάμε για την επέμβαση στον Πεζεσθένη, είναι ένα κτίριο ορθογώνιο με ένα αρκετά συμπαγή χαρακτήρα. Έχει μια τυχοποία πάνω από 1,5 μέτρο. Δεν έχει κάποια προβλήματα στατικά ιδιαίτερα, πλην κάποια αρμολογήματα που έγιναν και κάποιες τσιμεντενέσεις δεν χρειαζόταν κάτι ιδιαίτερο. Και ερχόμαστε τώρα και στο εσωτερικό αυτού του ορθογώνιου κτηρίου, τοποθετούμε ένα σύμπλεγμα στην κυριολεξία από μεταλλικά στοιχεία. Δεν είναι ένα, δεν είναι δύο. Το κτίριο στην κυριολεξία έχει κατακλειστεί από μεταλλικά στοιχεία, τα οποία μεταλλικά στοιχεία αλλοιώνουν το χαρακτήρα θέλουν του κάποιο νημίου. Πέλμα. Δεν μπορεί λοιπόν μέσα στον Πεζεσθένη, σε αυτό που λέμε κτίριο διατηρηταίο, να τοποθετούμε πέλματα για μένα προσωπικά. Ναι. 2,5 επί 2,5. Και όπως είχα κάνει ένα παραλληλισμό στο βίντεο, δεν είναι για να πεις κακίες. Αλλά εγώ το λέω στον απλό κόσμο. Επειδή έχω κάνει και μέλος του τοπικού συμβούλιου πάνω από 10 χρόνια, τακτικό μέλος, και στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής πάνω από 10 χρόνια και σε όλα τα άλλα συμβούλια. Δεν μπορεί να έρχεται ο απλός πολίτης, ο οποίος καταθέτει μία άδεια, είτε σε εμάς όταν ήμουν υπάλληλος, είτε στην εφορία νεοτέρων όπως ξέρεις, ναι, ή στην εφορία του Βόλου ή οπουδήποτε, και να αυτός ο άνθρωπος να ταλαιπωρείται. Για χρόνια. Και όταν φέρει μία επέμβαση που τοποθετεί ένα μικρό κομματάκι από σκυρόδημα ή οτιδήποτε, α, είναι διατηρηταίο, α, είναι του Υπουργείου Πολιτισμού, α, είναι κηρυγμένο. Ας πούμε, οκ, okay, εννοείται. Ναι, αλλά γιατί δεν υπάρχει η ίδια αντιμετώπιση και στα κτίρια στα οποία τον έλεγχο έχει το δημόσιο. Και θα έλεγα, σε ένα κτίριο το δικό σου ή το δικό μου θα επιτρεπόταν στο εσωτερικό του κτιρίου του που λέγεται Πεζεσθένη, του διατηρηταίου, να κάνουμε... Και λέω κι εγώ, το θέατρο το ξέρουμε όλοι. Ναι. Συζητάμε όλοι, όταν μιλάμε για θέατρο και για μπετά, τι λέμε, τα μπετά του Γκαράνη. Τα μπετά του Γκαράνη που έγινε στην επταετία. Ναι. Θα μου πεις, καλώς έγινε. Δεν το συζητά. Εννοείται, δεν είναι. Εννοείται ότι ήταν έγκλημα. Αυτή η λέξη που λέω, ήταν έγκλημα. Ναι. Θα μου πεις τώρα, είσαι έτοιμος για τον παραλληλισμό. Εννοείται. Μα ποια είναι η διαφορά των οπλισμένων σκυροδεμάτων, πελμάτων που πατούσαν πάνω στις κερκίδες που κάναμε χρόνια, με όταν μετά από 50 χρόνια έρθεις και δεις μέσα στον Πεζεσθένη το ίδιο πέλμα. Περιμένουμε ένα κομμάτι αυτό. Περιμένουμε δύο εκδόσεις. Ναι, θέατρο. Για το θέατρο. Να κλείσουμε με αυτό γιατί χάσαμε λίγο το χρόνο. Okay. Πότε? Έχουμε ολοκληρώσει μαζί με τον κύριο Τζαφάλια. Ναι. Έγινε η παρουσίαση του πρώτου τόμου. Του πρώτου τόμου, ναι. Του πρώτου βιβλίου. Το οποίο είναι ένα βιβλίο γενικό που αφορά το αρχαίο θέατρο, ένα κόρπους των λατομείων, ναι, 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 τα υλικά δομής, ναι, το μάρμαρο, ο πορόλιθος. Και τώρα οι δύο περιμένουμε τι τώρα αφορά. Έχουμε μία, η επόμενη έκδοση είναι αυτή που αφορά την αποκάλυψη του μνημείου, διαχρονικά μέχρι το τέλος με του 23. Με φωτογραφικό υλικό κτλ. Όλη η διαδρομή. Τα πάντα, υλικό, αποκόμματα εφημερίδων. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μία τεράστια έρευνα βιβλιογραφική με τα βιβλία τα αυθεντικά ξένων περιηγητών. Ένα καταπληκτικό έργο. Το ογκωδέστατο. Πότε θα είναι έτοιμο, Δημήτρη? Οι δύο τόμοι, ναι, έχουν ολοκληρωθεί. Έχει ολοκληρωθεί και η επιμέλεια. Είμαστε πανέτοιμοι. Να τυπωθεί. Και να τυπωθεί και θα βγει μέχρι τέλος του έτους. Όπως είχαμε πει και στην παρουσίαση του πρώτου και τόμου. Στην παρουσίαση, γιατί θέλουμε να είμαστε εντάξει. Άρα μέχρι τέλος του έτους θα έχουμε την παρουσίαση των πρώτων δύο τόμων. Το τέλος του έτους είναι σε 2-3 μήνες. Σε 2-3 μήνες. Κλείνουμε την παρουσία σου εδώ όταν θα είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Και βεβαίως περιμένουμε...
Και οι άλλοι δύο τόμοι, ναι, για να το πούμε, γιατί πάλι θα δεσμευθούμε με τον κύριο Τζαφάλια, θα είναι έτοιμοι τον επόμενο χρόνο πάλι στο τέλος. Και προχωράμε, γιατί δεν τελειώνουμε εκεί. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε συνέχεια. Αρκετή συνέχεια. Αρκετή συνέχεια. Δημήτρη Καραγκούνη, σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ. Εγώ ευχαριστώ. Έμαθα σήμερα για αυτό το θολωτό τάφο του Μυκηναϊκού. Δεν τον ήξερα, να σου πω την αλήθεια. Καλά, δεν το έμαθα σήμερα, το συζητήσαμε. Αλλά υπάρχει και στο YouTube. Μπορεί να μπει ο καθένας στο κανάλι να δει. Είναι μνημεία κυρίως της Θεσσαλίας, ναι, 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 που αφορούν νεολιθικά, παλαιοχριστιανικά. Είναι ποικί μέχρι σπήλαια, τα πάντα. Γεφύρια στα νεότερα. Ωραία. Θα παραπέμψουμε λοιπόν στο κανάλι του Δημήτρη Καραγκούνη στο YouTube, αφού τον ευχαριστήσουμε που ήταν εδώ. Εγώ ευχαριστώ. Πρώτη παρουσία ευχαριστώ στην καινούργια την τιμή. Περίοδο. Ελπίζω να σας πάνε όλα καλά, να έχουμε όλη υγεία και να πάνε όλα καλά σε όλους. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Εγώ ευχαριστώ και πάλι.